Κύριε Πρόεδρε, ένα χρόνο μετά το περσινό κρίσιμο καλοκαίρι, όλοι στην Ελλάδα θυμόμαστε και θα θυμόμαστε πάντοτε την καθοριστική συμβολή σας για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και χαίρομαι γιατί η πρωτοβουλία σας αυτή είχε ως συνέπεια να διαφυλαχθεί η ενότητα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως σωστά έχετε πει, ούτε η Ελλάδα μπορεί να κάνει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως σε αυτές τις κρίσιμες ώρες του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Monsieur le Président, une année après le... Monsieur le Président, une année après l'été dernier qui a été crucial, nous nous souvenons tous et nous allons en souvenir toujours. Et j'entends par là votre contribution considérable pour que la Grèce reste dans la zone euro et dans l'Union européenne. Et je suis très content car votre initiative a su sauvegarder l'unité, car comme vous avez très bien dit, la Grèce ne peut pas faire sans l'Union européenne, mais également l'Union européenne ne peut pas faire sans la Grèce. Et c'est une c'est quelque chose de très important vu le référendum britannique en ce moment. Η Ελλάδα, όπως φάνηκε άλλωστε και από την αξιολόγηση, έχει πράξει αυτό που της αναλογεί και θα πράξει ώστε να βελτιωθεί το κλίμα το επενδυτικό. Δηλαδή θα συνεχίσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις ώστε να μπούμε πλέον οριστικά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αλλά εδώ, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται και η συμβολή των θεσμών και σε ό,τι αφορά την τόνωση της ρευστότητας στην Ελλάδα, δηλαδή την τόνωση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, και σε ό,τι αφορά ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο εσείς έχετε θέσει, και είναι το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με το πλάνο Juncker, δηλαδή το να τεθεί σε εφαρμογή το πλάνο Juncker για να μπορέσουν να ενισχυθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτήν την δύσκολη περίοδο, όπως επίσης πρέπει να αρχίσει ουσιαστικά η συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, που και αυτήν εσείς πρώτη φορά την είχατε θέσει επιτάπητος, και να υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους όχι με τη μορφή κουρέματος, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά με βάση τους κανόνες του ESM. La Grèce, comme nous savons tous, et nous avons vu par l'évaluation qui vient de s'achever, a fait ses devoirs et elle va continuer à faire ses devoirs, ce qui est très important pour l'amélioration du climat, des investissements, et pour qu'on puisse contribuer pour faire les réformes nécessaires pour que le pays arrive enfin à la voie de la croissance. Et en ce moment, et dans ces cadres, ce qu'il nous faut, c'est la contribution de la part des institutions pour améliorer la liquidité en Grèce, la liquidité dans l'économie grecque. Et dans ce cadre-là, c'est votre plan, le plan Juncker, qui est nécessaire. Il faut commencer à le mettre en œuvre pour que les sociétés et les entreprises grecques puissent être renforcées et puissent trouver du soutien à leurs activités économiques. Et en troisième lieu, ce qui est important, c'est pouvoir commencer un débat, un vrai débat pour l'allègement de la dette grecque. Et vous avez été le premier qui en a parlé. Et là, je tiens à insister, il ne s'agit pas d'une décote de la dette grecque, mais d'une amélioration de son profil sur la base de ce qui est prévu par l'ESM. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, πρέπει να στηριχθεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και στο πλαίσιο αυτό καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Η Ελλάδα έχει κάνει αυτό που της αναλογεί και το κάνει επίσης. Η Κομισιόν υπό την Προεδρία σας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, και εσείς προσωπικώς, όπως και ο Επίτροπος, ο αρμόδιος, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Καιρός είναι όμως να κάνουν και οι άλλοι τη δουλειά τους, εννοώ την Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ορισμένοι εταίροι μας, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι Ευρωπαίοι και ότι δεν μπορεί να λειτουργούν σε τόσο κορυφαία θέματα για την Ευρώπη, με σύνδρομα φοβικά που δεν ταιριάζουν στον πολιτισμό της Ευρώπης. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση και της ύπαρξης αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Πρέπει και τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν τη δικιά τους δουλειά, γιατί είναι πολύ σημαντική η συμβολή της ύπαρξης αρμοστίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και τη λειτουργία των hot spots στην Ελλάδα.
propos de la crise de réfugiés, il faut bien appliquer l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. La Grèce a déjà fait ce qu'elle devait faire. Il faut que et la Commission, d'ailleurs, sous votre présidence, Monsieur le Président, a fait un travail excellent. Grâce à vous, Monsieur le Président, et grâce au commissaire compétent, Monsieur Avramopoulos, il est temps que les autres également fassent ce qu'ils doivent faire. Et j'entends par là surtout la Turquie, ainsi que certains de nos associés qui devraient comprendre qu'ils sont nos partenaires et que les syndromes de peur des craintes ne sont pas compatibles avec la civilisation européenne. Et dans ce cadre-là, je tiens à dire qu'il faudrait que le Haut Commissariat des États-Unis pour les réfugiés devrait s'activer davantage pour la bonne mise en œuvre de cet accord, surtout en ce qui concerne l'opération des hotspots. Τέλος, εύχομαι και ευχόμαστε οι Έλληνες η Μεγάλη Βρετανία να αποφασίσει την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Και νομίζω πως η Μεγάλη Βρετανία πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί εμείς οι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλες θυσίες ακολουθούμε πιστά και με την επιμηγορία μάλιστα του ελληνικού λαού τον ευρωπαϊκό μας δρόμο. Πολλό μάλλον πρέπει να το κάνει η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει ένα πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς από πολλά άλλα κράτη. Και πρέπει να αντιληφθεί και η Μεγάλη Βρετανία ότι το να είσαι Ευρωπαίος σήμερα, το να ανοίξει τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι μια μεγάλη τιμή. Αλλά η τιμή αυτή έχει και τις υποχρεώσεις, δηλαδή κάθε κράτος μέλος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του. Και αυτό είναι για το καλό όχι μόνο της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, γιατί ο ρόλος της Ευρώπης παγκόσμια σήμερα είναι ένας κορυφαίος ρόλος. Εξαρτάται και η ισορροπία οικονομική και η παγκόσμια ειρήνη από μια ισχυρή Ευρώπη. Εύχομαι στις μέρες σας να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του ελληνικού λαού για τη συμπαράσταση μέχρι τώρα που ξέρω ότι θα συνεχιστεί. Et finalement, et pour terminer, je souhaite, ainsi que tous les Grecs d'ailleurs, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, car cela est très important, tant pour l'UE que pour le Royaume-Uni. Je pense que la Grande-Bretagne devrait rester dans l'Union européenne, car nous, les Grecs, avec beaucoup, beaucoup de sacrifices, nous avons su suivre la voie européenne, ce que nous continuons à faire toujours. Qu'en est-il du Royaume-Uni qui est dans l'Union européenne, qui est membre en jouissant d'un régime favorable par rapport aux autres États membres. Il faudrait que le Royaume-Uni se rende compte du fait que être membre de l'Union européenne est une honneur qui va de pair avec des obligations. Donc je pense que ce serait bien pour tout le monde, car le rôle de l'UE aujourd'hui, de par le monde, est un rôle majeur. La paix mondiale et la situation de l'économie mondiale dépendent d'une Union européenne qui serait forte. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites et que vous allez continuer à le faire, j'en suis convaincue. Oui.